Dear Mr. Tokunov and dear friends, it's a great honor for me to be here today. It is indeed a great honor to be here among all the young people at a university that is famous not only in Russia but also globally. And I'm especially happy to learn that I'm following Capodistria in his tracks. Maybe it's the first time that a Greek prime minister is visiting a university that graduates lots of diplomatic officers, and it is a special joy for me to see lots of Russian students who understand the Greek language without any translation. I have just told Mr. Tokunov that the relationship between our peoples and our countries to a large extent are related to economy, but the core of our relations is our cultural ties, in particular education and the opportunity to learn the language of our friends, the opportunity to speak one language and follow the same pathways based on common values that our ancestors fought for and sacrificed their lives for, the values they shed their blood for, and these are the values that cement our relations, whatever the current events. I'd like to thank Mr. Tokunov for his invitation today, and as a Prime Minister, I'm happy to speak to this university that is famous all over Europe. In particular, I'm thankful to Mr. Tokunov that right here today, I can see so many students here, and some time ago, and it was fairly recently, I think, I was also a student in an auditorium, and I'm happy to talk to the students in an atmosphere that would have been impossible in an office or at some dinner parties with politicians. And it's good to know that I'm under no pressure and that I can talk about my own dreams about the future of my homeland. Και να απευθυνθώ σε νέους ανθρώπους που αναζητούν και αυτοί ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο και την χώρα τους. Προφανώς, κανένα όραμα δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει βαθιές ρίζες. Και ξέρουμε όλοι μας ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν τέτοιες ρίζες, βαθιές ρίζες. Ρίζες κοινές, αυτόνομες, που αγγίζουν όμως και τα κεντρικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βαθιές ρίζες σε μια κοινή πνευματική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που σηματοδοτήθηκε από το ιεραποστολικό έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου τον 9ο αιώνα και του Θεοφάνη του Έλληνα και του Μάξιμου του Γρεκού τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Μια κληρονομιά του Βυζαντίου και της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική παράδοση. Ρίζες γεωπολιτικές και εμπορικές που αρχίζουν με το ρόλο της Ρωσίας ως προστάτηδας δύναμης των Ορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 18ου αιώνα και εμπλέκουν τη Ρωσία σε όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές και βαλκανικές εξελίξεις του 19ου αιώνα, που σηματοδοτούν την άνθηση των παρεξήνιων εμπορικών και ναυτιλιακών δικτύων και την εγκατάσταση Ελλήνων σε όλη τη Ρωσία. Ρίζες πνευματικές, λογοτεχνικές και ιδεολογικές, στον τρόπο που οι Έλληνες και οι Ρώσοι αφομοίωσαν τον διαφωτισμό, το μήνυμα της Γαλλικής Επανάστασης και τη γερμανική φιλοσοφία. Στον τρόπο που η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ενέπνευσε
τους φιλελεύθερους δεκεμβριστές αξιωματικούς και Ρώσους φιλέλληνες ποιητές όπως ο Πούσκιν, ή στον τρόπο που αργότερα η Ρώσικη Επανάσταση του 1917 συνεπήρε την ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά, ή στον τρόπο που η ρωσική καλλιτεχνική δημιουργία επηρέασε καθοριστικά την ελληνική και ευρωπαϊκή καλλιτεχνική δημιουργία. Στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως δικαίως τον ονομάζεται, οι λαοί μας έδωσαν πλάι-πλάι τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό του ναζισμού που είχε καλύψει την Ευρώπη, είτε ως στρατιώτες στο μέτωπο, είτε ως αντάρτες στα βουνά. Η Σοβιετική Ένωση τότε πρώτη ύψωσε την φωνή της όταν φυλακίστηκε στην Ελλάδα ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης και πρωτοπόρος της εθνικής μας αντίστασης, ο Μανώλης Ογλέζος, που σήμερα τιμά με την παρουσία του στα 92 πλέον χρόνια του, τιμά με την παρουσία του τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντίσταση της Ελλάδας και των ανταρτών στα βουνά της Ελλάδας, η αντίσταση του ελληνικού στρατού στον άξονα, καθυστέρησε την επίθεση των ναζιστικών στρατευμάτων κατά του Σοβιετικού στρατού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μεγάλη νίκη του Σοβιετικού στρατού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το επισημαίνουμε, όπως οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι δεν είναι λίγοι οι Σοβιετικοί Έλληνες που διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους σε αυτόν τον πόλεμο. Είχα χθες την ευκαιρία να σταθώ πλάι στις οικογένειές τους όταν κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην Κόκκινη Πλατεία. Και είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που αναλογικά με τον πληθυσμό της είχε τα περισσότερα θύματα κατά τη διάρκεια της κοινής μας μάχης απέναντι στο φασισμό, βεβαίως σε απόλυτο αριθμό και μέγεθος. Τα περισσότερα θύματα ήταν στη Ρωσία, αλλά Ελλάδα και Ρωσία ήταν οι χώρες αυτές που πληρώσαμε με βαρύ φόρο αίματος την αντίστασή μας στον εισβολέα. Όμως είχαμε την τύχη και την χαρά να ζήσουμε και μαζί τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη νίκη των λαών και της ανθρωπότητας απέναντι στο φασισμό, μια νίκη που σήμερα γιορτάζουμε, φέτος γιορτάζουμε τα 70 της χρόνια. Και στην κοινή διακήρυξη που υπογράψαμε χθες με τον πρόεδρο Πούτιν για αυτή την επέτειο, υπογραμμίζουμε την ιστορική σημασία αυτού του αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο χώρες μας, φίλες και φίλοι, πέρασαν από τις δίνες που επεφύλαξαν πόλεμοι και σειράξεις που αναστάτωσαν την Ευρώπη σε όλη την ιστορία των σχέσεών τους, ουδέποτε όμως βρέθηκαν αντιμέτωπες. Ακόμα και στα χρόνια που η Σοβιετική Ένωση και η Ελλάδα πρέσβευαν τελείως διαφορετικά ιδεολογικά μοντέλα, ο σεβασμός και η εκτίμηση ανάμεσα στους λαούς μας δεν δοκιμάστηκαν ούτε για μια στιγμή. Και οι Έλληνες ομογενείς που δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά σε αυτή τη χώρα αποτελούν και αποτέλεσαν και αποτελούν, συνεχίζουν να αποτελούν πάντα μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Γι' αυτό θα ήθελα με την αναφορά μου αυτή να τιμήσω την παρουσία τους αλλά και την ιστορία τους σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι ο πλούτος αυτός κοινών ιστορικών εμπειριών και δεσμών πρέπει να αποτελέσει σήμερα εφαλτήριο για την επίτευξη ουσιαστικών βημάτων στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης των διμερών μας σχέσεων. Αλλά ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δούμε τις σχέσεις μας με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές.
και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη των προκατόχων μας. Να είμαστε ειλικρινείς στο πού μπορούμε να προχωρήσουμε και πού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κυρίως να μην υποσχόμαστε πολλά και να κάνουμε λίγα. Καλύτερα να υποσχόμαστε λίγα και να κάνουμε πολλά. Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες των ιστορικών μας δεσμών, χρησιμοποιώντας τες ως πρόσχημα για να μην προχωράμε παραπέρα, να μην καλλιεργούμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά σήμερα για όλο το φάσμα των σχέσεών μας και κυρίως για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Καταρχάς, στο πεδίο των διεθνών περιφερειακών εξελίξεων, η Ελλάδα, καθώς και η Κύπρος, αποτελούν πόλο σταθερότητας για την κοινή ευρωπαϊκή μας ασφάλεια σε μια περιφερειακά αποσταθεροποιημένη περιοχή. Βρισκόμαστε, Ελλάδα και Κύπρος, στο κέντρο ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης. Στο βορρά, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στα νότιο-δυτικά, με την σύραξη στη Λιβύη και στα νότιο-ανατολικά, με την κατάρρευση της Συρίας και τις συγκρούσεις στο Ιράκ. Εντός αυτού του ευρύτερου τριγώνου αστάθειας, επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας. Στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Με ποιους τρόπους? Πρώτον, ενισχύοντας την οικονομία μας και τις διμερείς μας σχέσεις και αξιοποιώντας τη θέση μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε. Στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΑΣΕ. Δεύτερον, προωθώντας μια πολιτική ενεργούς υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάθε προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρίτον, προασπίζοντας την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων. Και παράλληλα, προωθώντας το διάλογο με την Τουρκία. Διάλογο με στόχο την επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων, την επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου για προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για ανάπτυξη των ολοένα ενισχυόμενων σχέσεων σε ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, πολιτισμού και τουρισμού. Τέταρτον, στηρίζοντας μια ενεργή βαλκανική πολιτική μακριά από εθνικισμούς και αλλότρια σχέδια που δεν οδηγούν πουθενά αλλού παρά μονάχα στην πολυδιάσπαση της περιοχής. Και βεβαίως, υπερασπιζόμενοι πραγματιστικές λύσεις για το μέλλον της περιοχής. Υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και μαζί του δικαιώματός τους να αναπτύσσουν τις διμερείς τους σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Πέμπτον, υποστηρίζοντας τη συνεργασία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και μιας φιλιρινικής πολιτικής για την περιοχή μας, ως χώρα ευρωπαϊκή, μεσογειακή και βαλκανική, αυτή είναι η στόχη μας στην άμεση γειτονιά μας. Και θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το διάλογο και με τη Ρωσία σε αυτό το πλαίσιο. Μια χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με παραδοσιακούς δεσμούς με κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και σημαντικό ρόλο σε διεθνή ζητήματα όπως το Κυπριακό που μας αφορά άμεσα. Ως προς το ευρύτερο τρίγωνο αστάθειας το οποίο σας περιέγραψα και στο οποίο βρισκόμαστε, που εκτείνεται στην παρεξήνια γειτονιά μας και στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, θεωρούμε απαραίτητη την προώθηση μιας δυναμικής αλλά ενεργά φιλιρινικής πολιτικής από πλευράς της διεθνούς κοινότητας.
Στην Ουκρανία στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σταθερά την ανάγκη εξασφάλισης της ειρήνης και της σταθερότητας επί τη βάση της Συμφωνίας του Μίνσκ και τις σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν πριν από λίγες εβδομάδες προς αυτή την κατεύθυνση. Η ειρήνη στη χώρα αποτελεί ένα διακύβευμα που θεωρούμε κεντρική σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη παρευξήνια γειτονιά. Στην οποία, και θέλω αυτό να το τονίσω, ανήκουμε γεωπολιτικά, ιστορικά και πολιτιστικά και ασφαλώς και ως μέλος του ΟΣΕΠ. Η ειρήνη και σταθερότητα στην Ουκρανία αποτελεί διακύβευμα που για εμάς στην Ελλάδα έχει και επιπλέον σημασία, δεδομένου ότι δεκάδες χιλιάδες ελληνικής καταγωγής πολίτες διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην πολύπαθη Μαριούπολη που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Πιστεύω δε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα κατηγορηματικοί ότι αυτός ο φαύλος κύκλος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο φαύλος κύκλος του οικονομικού πολέμου, της στρατικοποίησης της περιοχής και της κλιμάκωσης μιας ψυχροπολεμικής ρητορικής, όχι μόνο δεν βοηθά για μια λύση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αντιθέτως απομακρύνει μια τέτοια λύση. Και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, βήμα-βήμα, και αυτή είναι η δική μας πρόθεση, η πρόθεση της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή φόρα, να δουλέψουμε σκληρά βήμα-βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά καθώς είναι αδύνατον να κτίσουμε μια προοπτική ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία. Πολλό δε μάλλον εναντίον της Ρωσίας. Μόνο μαζί με τη Ρωσία μπορούμε να κτίσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για μια θετική ατζέντα επανεκκίνησης του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, την ενεργειακή συνεργασία και την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών. Και πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του ΟΑΣΕ με σκοπό την οικοδόμηση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Μιας νέας αρχιτεκτονικής που να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, όπως προβλέπεται στην πλατφόρμα για συνεργατική ασφάλεια του 1999, που να θέτησε νέες βάσεις στον έλεγχο συμβατικών εξοπλισμών και να αναδεικνύει την σημασία διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα του ΟΑΣΕ, που να θέτει τις βάσεις για επίλυση με διπλωματία μέσα από διεθνείς οργανισμούς, για επίλυση των συγκρούσεων με διπλωματία και μέσα από διεθνείς οργανισμούς, χωρίς την εμπλοκή τρίτων χωρών στα εσωτερικά ζητήματα των συμμετεχών των χωρών του ΟΑΣΕ. Η συζήτηση αυτή πρέπει να αρχίσει, όσο μακρινά και αν μας φαίνονται αυτά, πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2009, σε ένα ευρύτερο κλίμα επανεκκίνησης των δυτικορωσικών σχέσεων, η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα του ΟΑΣΕ τότε είχε συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση εκκινώντας την διαδικασία της Κέρκυρας. Και τότε, λίγο μετά τον πόλεμο στη Γεωργία, διανύαμε επίσης μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας. Ωστόσο και τότε, όπως και τώρα, ο διάλογος αυτός αποδείχτηκε ότι ήταν απαραίτητος. Σήμερα όμως, σε αντίθεση με το 2009, είναι απαραίτητος όχι μόνο για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και λόγω των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή. Η συνεργασία της Δύσης με τη Ρωσία είναι κρίσιμη όχι μονάχα για την Ουκρανία και την περιοχή,
Είναι κρίσιμη και για την ειρήνη στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση μιας νέας μεγάλης απειλής του τζιχαντισμού. Είναι κρίσιμη για την επίλυση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και για μια σειρά άλλων διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων. Και είμαι ευτυχής που καταφέραμε μετά από πολλή προσπάθεια, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Κοντζιάς που είναι σήμερα μαζί μας, τόσο στη σύνοδο, στις συνόδους κορυφής, όσο και στις συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών, να μην θεωρεί η Ευρώπη ότι ο μοναδικός κίνδυνος έρχεται από τα βόρειο-ανατολικά μας. Αλλά υπάρχει ένας πραγματικός και ίσως πολύ πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη και τον κοινό μας πολιτισμό που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική ή από τη Μέση Ανατολή και είναι ο κίνδυνος του τζιχαντισμού και μιας ασύμμετρης τρομοκρατικής απειλής. Και αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο του ελληνορωσικού διαλόγου και της συνεργασίας μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις, νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε και τις ελληνορωσικές σχέσεις σε μία νέα βάση. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής και να ξεκαθαρίσω ορισμένα ζητήματα και ορισμένες παρεξηγήσεις. Για την Ελλάδα, η Ρωσία δεν αποτελεί μία ευκαιριακή λύση. Μία λύση ευκαιρίας. Και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί μία λύση στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος κρίσης στην Ευρωζώνη, που είναι ευρωπαϊκό και άρα μόνο στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θέλει να δώσει λύση στα προβλήματά της μπορούμε να δούμε τη λύση αυτού του προβλήματος. Στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θελήσει να είναι αναπτυξιακή και κοινωνική. Για την Ελλάδα η Ρωσία αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι ευκαιριακή λύση. Για την Ελλάδα η Ρωσία αποτελεί συστατικό μέρος της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της, που στόχο έχει να αξιοποιήσει την ελληνική γεωπολιτική θέση, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ξανά μια αναπτυξιακή προοπτική και ταυτόχρονα να ενισχύσει το διεθνή της ρόλο. Ως πυλώνας, αλλά ταυτόχρονα και γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Και ως χώρα κόμβος επενδύσεων, εμπορίου, μεταφορών, διασυνδεσιμότητας, πολιτισμού, τουρισμού. Και εκεί βρίσκεται και η σημασία που οι ελληνορωσικές σχέσεις μπορούν να έχουν αφεαυτές, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω και θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα επανεκκίνησης και αναζωογόνησης για αυτές τις σχέσεις. Όχι διότι συμφωνήσαμε σε όλα ή γιατί κλείσαμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά επειδή με τον πρόεδρο Πούτιν είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση, εντοπίσαμε τα θέματα όπου μπορούμε να έχουμε μια ειλικρινή συνεργασία και μέσω της υιοθέτησης σχεδίου δράσης για τα έτη 2015-16 για την επόμενη διετία, εντοπίσαμε τους τομείς στους οποίους υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνεργασίας. Και θέσαμε τις βάσεις για να υπάρχουν σύντομα απτά αποτελέσματα σε όλους αυτούς τους τομείς. Στην ενέργεια, συμφωνήσαμε πάντα με σεβασμό στη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμφωνήσαμε για την προοπτική κατασκευής ενός αγωγού μεταφοράς ρώσικου φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, που θα εκκινεί από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, ενώ θα ικανοποιεί καταρχήν ελληνικές ενεργειακές ανάγκες με προοπτική επέκτασή του προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπογραμμίσαμε ότι στο πλαίσιο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής η ενεργειακή ασφάλεια εξασφαλίζεται μέσω της προώθησης συνδυασμών ενεργειακών έργων που ωφελούν όλες τις χώρες της περιοχής.
και βεβαίως με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις χώρες προμηθευτές. Όχι μέσω επιθετικών τακτικών περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η Ελλάδα προχωρά. Προχωρά το επόμενο διάστημα και στην έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της χώρας, αλλά και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή συζήτηση για ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα ταυτόχρονα στηρίζει τους αγωγούς μεταφοράς αερίου TAP και IGB, εισάγει φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υποδομές LNG που έχει, ενώ διερευνά και νέες δυνατότητες ενεργειακής συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στο εμπόριο, χθες εντοπίσαμε δυνατότητες σημαντικές ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, ειδικότερα δε στον αγροτικό τομέα που έχει πληγεί από τα ρωσικά αντίμετρα στις κυρώσεις. Και βεβαίως βρήκαμε τον τρόπο να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα και τετελεσμένα στις σχέσεις των δύο χωρών ή στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου υπάρχει η πολιτική βούληση, όλα είναι πιθανά, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Παράλληλα, ανοίξαμε τη συζήτηση για τις δυνατότητες συνεργασίας με ρώσικες εταιρείες στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων, μέσω κοινοπραξιών, με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, όπου το ελληνικό δημόσιο θα διατηρεί το στρατηγικό του ρόλο. Διότι εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία, όχι να την πουλήσουμε φθηνά. Και είμαι ευτυχής που εδώ βρήκαμε συνομιλητές που στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων δεν βάζουν νούμερα και οικονομικά μεγέθη, αλλά βάζουν κοινά οράματα για τη συνανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάσαμε τη νέα ελληνική στρατηγική και την προσέλκυση επενδύσεων που βασίζεται στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και των ελληνικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων επί τη βάση συμφωνιών που έχουν πραγματικά όφελος για τον ελληνικό λαό, για την Ελλάδα αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, που βασίζονται στην προστασία εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και στο σεβασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικονομικής μας συνεργασίας σε αυτή τη βάση, απεδέχθη χθες πρόταση του Προέδρου Πούτιν να συμμετάσχω με πολυπληθή αντιπροσωπεία Ελλήνων επιχειρηματιών στο Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Αγία Πετρούπολη. Στους τομείς της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας υιοθετήσαμε μνημόνιο συνεργασίας για το αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας το 2016, στο πλαίσιο του οποίου θα λάβουν χώρα πολλές σημαντικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ανταλλαγές, για να καλύψουμε τον πυρήνα που σας έλεγα πριν, που ο πυρήνας είναι ο πολιτισμός, είναι η κουλτούρα, είναι οι αξίες των δύο λαών. Αν δεν υπάρχει ο πυρήνας, αν δεν υπάρχει η βάση, για να θυμηθώ μια παλαιότερη ορολογία, δεν μπορεί να υπάρξει επικοδόμημα. Και βεβαίως, πολύ σημαντικές για μας είναι οι συμφωνίες που θα συναυθούν σήμερα μεταξύ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σήμερα είναι μαζί μας ο αντιπρίτανής του, κ. Μαραβέλιας, και του Πανεπιστημίου σας, του MGMO, και βεβαίως του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου σήμερα έχουμε εκπρόσωπό του, παρόντα, και της Ρωσικής Διπλωματικής Ακαδημίας. Συμφωνίες που αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στην ήδη σημαντική, μορφωτική και επιστημονική μας συνεργασία. Σας θυμίζω, στο πλαίσιο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι το πρώτο Ρώσικο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε από Έλληνες.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβολίζει τους στενούς δεσμούς, πνευματικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς. Στον τουρισμό, σε συνέχεια και της πρόσφατης επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας στη Μόσχα, βάλαμε ως στόχο την αποκατάσταση της μείωσης του τελευταίου χρόνου στο ρωσικό τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Συζητήσαμε για διμερή τουριστικά προγράμματα, αύξηση των αεροπορικών πτήσεων και τις προοπτικές ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας το 2016. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα και με τη σημερινή μου χθεσινή και σημερινή μου επίσκεψη στη Μόσχα, τη σημερινή μας και χθεσινή μας επίσκεψη στη Μόσχα, αυτό θέλουμε να σηματοδοτήσουμε. Η Ελλάδα επιθυμεί να ξαναπιάσουμε το νήμα. Να ξαναπιάσουμε το νήμα όλοι μαζί στην Ευρώπη με τη Ρωσία. Να ξαναπιάσουμε το νήμα σχέσεων αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης με τη Ρωσία. Και ξέρετε, αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Είναι αλήθεια ότι η Ουκρανική κρίση έθεσε και θέτησε δοκιμασία αυτές τις σχέσεις, ενεργοποιώντας αντανακλαστικά καχυποψίας και διχασμού και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, εναπόκειται σε όλους εμάς αν η ιστορία που γράφεται σήμερα θα είναι μια ιστορία αλληλεγγύης, ειρήνης, ανάπτυξης και συνεργασίας ή αν θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να επιστρέψουν στις μαύρες σελίδες αντιπαραθέσεων και ολέθριων συγκρούσεων του παρελθόντος. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, φίλες και φίλοι, παραμένω ρεαλιστικά αισιόδοξος. Να είστε βέβαιοι ότι στο καθήκον της αυτό η χώρα μου θα ανταποκριθεί στο ακέραιο. Είναι ένα καθήκον απέναντι στους Έλληνες πολίτες, είναι καθήκον απέναντι στους εταίρους μας, είναι καθήκον απέναντι στην πατροπαράδοτη και ειλικρινή ελληνορωσική συνεργασία, πρωτίστως όμως είναι καθήκον απέναντι στην ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, στην ειρήνη και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής μας. Και είμαι ευτυχής, διότι πιστεύω ότι βάλαμε αυτές τις μέρες εδώ στη Μόσχα ένα σημαντικό λιθαράκι για να ικανοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε μέρος αυτού του καθήκοντος, ενεργοποιώντας, επανακοινώντας, ξαναζεσταίνοντας τις σχέσεις των δύο χωρών. Χθες στον πρόεδρο Πούτιν έκανε ένα λογοπαίγνιο. Είπε ότι φέραμε μαζί μας από την Αθήνα τον ήλιο, γιατί ήταν μια ηλιόλουστη μέρα χθες για τη Μόσχα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι φέραμε την άνοιξη στις ελληνορωσικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Μετά από τόσο ζωντανό χειροκρότημα, ο λόγος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και σας ευχαριστούμε πολύ ότι αγγίξατε τόσο πολλά προβλήματα που ανησυχούν σήμερα, που ανησυχούν και τους Ρώσους και τους Έλληνες, και νομίζω ότι η βαθιά ανησυχία υπάρχει σε όλους μας. Έχουμε τώρα, αξιότιμοι φίλοι, να κάνετε μερικές ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο. Τι ώρα πρέπει να φύγετε? Ποιος είναι στο πρωτόκολλο? Τι ώρα πρέπει να φύγετε από εδώ? Έχουμε περίπου μισή ωρίτσα. Έχουμε δυνατότητα τώρα να μιλήσουμε, να κάνετε ερωτήσεις στον κύριο Πρωθυπουργό, να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και μετά να υπογράψουμε δύο συμφωνίες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Επιτρέψτε μου εξ ονόματος όλων των φοιτητών που μαθαίνουν τα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του ΜΚΙΜΟ να σας καλωσορίσουμε στο Πανεπιστήμιο μας. Είναι μεγάλη μας τιμή να σας δεχόμαστε στο χώρο του Πανεπιστημίου μας. Σας ευχόμαστε καρποφόρο παραμονή στη Μόσχα και κάθε επιτυχία σε δύσκολο έργο σας. Επίσης, χαιρόμαστε πολύ ότι προβλέπετε τη συμμετοχή σας στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 9 Μαΐου στη Μόσχα. Και τώρα έχω μία ερώτηση. Κατά την προεκλογική σας εκστρατεία, έχετε προβάλει ότι θα ακολουθήσετε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Και τώρα, με τις δεδομένες συνθήκες, νομίζετε ότι θα μπορείτε να υπολοποιήσετε το πρόγραμμά σας, ειδικότερα στις διαμερείς σχέσεις με τη Ρωσία? Καταρχάς να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που μου απευθύνατε αυτή την ερώτηση στα ελληνικά. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, να βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα, να απευθύνομαι σε ένα κοινό νέων ανθρώπων και να καταλαβαίνουν τη γλώσσα, την ελληνική. Βέβαια, ανεξάρτητα από το αν χρειαζόμαστε καμιά φορά και διερμηνέα, είναι γεγονός ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, καταλαβαινόμαστε. Θα ήθελα να έρθω στο ερώτημά σας. Το κύριο θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι εάν η νέα ελληνική κυβέρνηση θα εκπληρώσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις στον ελληνικό λαό ή αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων που άλλα έλεγαν προεκλογικά, άλλα έπραταν μετεκλογικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχει ένα μέρος δεσμεύσεων το οποίο ήδη υλοποιείται. Υπάρχει ένα μέρος δεσμεύσεων που δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα δεδομένης της οξύτατης χρηματοοικονομικής κρίσης, όχι οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση δημοσιονομικά από ό,τι ήταν πριν από 4-5 χρόνια και με προοπτικές αναπτυξιακές, εάν καταφέρει και προχωρήσει μπροστά σε συνεργασίες και με άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή, να προσελκύσει επενδύσεις. Αν σταματήσει αυτή η τρομακτική πίεση και η αβεβαιότητα που επικρατεί χωρίς ευθύνη της Ελλάδας. Και υπάρχει και ένα μέρος των εξαγγελιών μας το οποίο θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα ανεξάρτητα από τις συνθήκες της χρηματοοικονομικής πίεσης, διότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Το ερώτημά σας αναφέρεται σε αυτή την τρίτη κατηγορία. Η εξωτερική πολιτική είναι θέμα κυρίαρχης επιλογής μιας χώρας. Δεν έχει κόστος, μπορεί να έχει μελλοντικά ίσως, δημοσιονομικό κόστος, μπορεί να έχει και μεγάλο όφελος. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια πόλεσε, έχασε μεγάλο μέρος της οικονομικής της δύναμης. Αλλά παρότι έχασε μέρος της οικονομικής της δύναμης λόγω άστοχων επιλογών, δεν θέλω τώρα να τις σχολιάσω, παρόλα αυτά διατήρησε και διατηρεί αλόβητη τη γεωπολιτική της δυναμική. Είναι μια σημαντική χώρα η Ελλάδα. Είναι μια υπολογίσιμη χώρα η Ελλάδα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται στο αντάμωμα τριών υπήρων και πολιτισμών, εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί πεδίο σταθερότητας σε μια ασταθή ευρύτερη περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας του γεγονότος ότι από την Ελλάδα και την Κύπρο, από τον ελλαδικό χώρο, περνούν οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος. Αυτή τη σημαντική γεωπολιτική δυναμική εμείς θα την αξιοποιήσουμε. Και αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση. Προεκλογική δέσμευση που θα υλοποιήσουμε ανεξάρτητα από πιέσεις και εκβιασμούς. Διότι κυρίαρχος σε κάθε χώρα είναι ο λαός. Και τελικός μας κριτής είναι ο λαός. Στόχος της νέας ελληνικής κυβέρνησης είναι αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική και εμένοντας
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, να μείνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να βρούμε λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στόχος της νέας ελληνικής κυβέρνησης είναι να ανακτήσει μέρος της χαμένης κυριαρχίας και κυρίως να ανακτήσει η χώρα μου την λαϊκή κυριαρχία που ήταν πάντοτε ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία της Ελλάδας στα νεότερα χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε μέρος της υπόσχεσής μας μέσα από την ενεργοποίηση ενός σχεδίου για πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε στη Μόσχα για να επανακοινήσουμε τις ελληνορωσικές σχέσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα δούμε αποτελέσματα θετικά και στο πρόβλημα το οικονομικό. Διότι η εξωτερική πολιτική επηρεάζει την οικονομία όχι άμεσα, αλλά μακροπρόθεσμα. Εμείς λοιπόν τώρα, όπως οι Γεωργοί πρώτα θερίζουν, μετά σπέρνουν και αργότερα καταφέρουν να πάρουν καρπούς, έτσι και εμείς τώρα πρώτα οργώνουν το χωράφι, μετά σπέρνουν και στο τέλος θερίζουν και παίρνουν τους καρπούς, έτσι και εμείς τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε ήδη οργώσει, είμαστε έτοιμοι να σπείρουμε και τους καρπούς θα τους γευτούμε μετά από κάποιο διάστημα. Αξίζει τον κόπο όμως αυτή η υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Здравствуйте, с Алматы. Γεια σας, Алматы. Ламбек, είμαι ο πρώτος φοιτητής από το Κυργυστάν που μαθαίνει την ελληνική γλώσσα στο ΜΓΙΜΟ. Ναι. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πολύ η ελληνική γλώσσα, η χώρα σας και θα ήθελα να δουλέψω ως διπλωμάτης, αλλά τώρα η Ελλάδα και το Κυργυστάν δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Μήπως υπάρχει καμία δυνατότητα για την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα με τις χώρες μας? Πραγματιστής. Την παρουσία που μας γέμισε χαρά να βλέπουμε να μιλάς τόσο καλά την ελληνική γλώσσα, μπορώ να σου υποσχεθώ ότι μόλις φτιάξουμε προξενείο θα είσαι ο πρώτος Έλληνας πρέσβης εκεί. Έτσι χτίζεται η σταδιοδρομία. Есть у нас возможность. Έχουμε και άλλες δυνατότητες, παρακαλώ. Дайте микрофон молодому человеку. Γεια σας, σεβαστέ κύριε Τσίπρα. Με λένε Ευγένιο και εγώ επίσης θέλω να σας καλωσορίσω στο πανεπιστήμιο μας και να σας υποβάλω μια ερώτηση. Υπάρχει καμία πιθανότητα για την κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και την εισαγωγή του άλλου νομίσματος παράλληλα με το ευρώ? Αν οι διαπραγματεύσεις για το ελληνικό χρέος θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Φίλε Ευγένιε, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση έχει απασχολήσει πάρα πολύ και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά. Στόχος λοιπόν της κυβέρνησής μας είναι η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ, να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα κοινό πρόβλημα, κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, και γι' αυτό ψάχνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, ρώτησες και για το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα ήταν μια από τις αιτίες της κρίσης και παραμένει ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει δανειστεί 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, χρέος το οποίο το έχει φορτωθεί ο ελληνικός λαός και θα το αποπληρώνουν οι επόμενες γενιές. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε
χρεωθεί μεγάλα βάρη, φορτωθεί μεγάλα βάρη, το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις, δίνοντας μια αναπτυξιακή προοπτική στην ελληνική οικονομία. Πρώτο μας μέλημα είναι σταδιακά να αξιοποιήσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου στις ελληνικές τράπεζες. Διότι το παράδοξο με τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν χρεωθεί οι Έλληνες πολίτες την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη διοίκηση, το κουμάντο στις τράπεζες το συνεχίζανε και το συνεχίζουν σε έναν βαθμό, διότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες που δεν είναι εύκολο οι κυβερνήσεις να παραγούν. Το συνεχίζανε οι ίδιες διοικήσεις που είχαν οδηγήσει το τραπεζικό σύστημα σε αυτά τα διέξοδα. Βεβαίως, πρέπει να σου εκμυστηρευθώ κάτι. Όταν βρίσκεσαι σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις τους κανόνες αυτής της συμφωνίας, τότε δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι όταν αποκτάς την κυβέρνηση, αποκτάς και την εξουσία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Και πρέπει να στο εκμυστηρευτώ αυτό, διότι όταν τα κλειδιά των ελληνικών τραπεζών τα κρατάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε μάλλον πρέπει να προσπαθήσεις για να προχωρήσεις την υλοποίηση ενός σχεδιασμού, μιας στρατηγικής, με ευέλικτες κινήσεις, ώστε να έρθεις σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά. Στόχος μας λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα, μέσα από μια ουσιαστική συμφωνία και συνεννόηση με τους εταίρους μας, να ξεκλειδώσουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος. Επειδή όμως έθεσες ένα κρίσιμο θέμα, θέλω να σου απαντήσω λέγοντάς σου το εξής. Επιδιώκουμε μια συμφωνία που θα είναι αμοιβαία επωφελής, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Αν αυτή η συμφωνία δεν επέλθει, τότε ζημία δεν θα έχει μόνο η Ελλάδα. Μεγαλύτερη ζημία θα έχει η Ευρωζώνη. Μεγαλύτερη ζημία θα έχει το ευρωπαϊκό κοινό όραμα. Γι' αυτό το λόγο και είμαι αισιόδοξος παρά τις δυσκολίες. Είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος της μέρας όλες οι δυνάμεις θα έλθουν σε έναν έντιμο συμβιβασμό, όπως τον ονομάζουμε. Θα πριτανεύσει ο ρεαλισμός, θα πριτανεύσει η λογική και θα μπορέσουμε βήμα-βήμα να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες ζημιές και βήμα-βήμα να ξαναθέσουμε το τραπεζικό μας σύστημα σε λειτουργία προς όφελος της οικονομίας και όχι προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων που τα τελευταία χρόνια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας, στην οικονομική κρίση που διανύσαμε και που ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της. Θα βγούμε δηλαδή από αυτή τη δίνη και θα έχουμε τη δυνατότητα με περισσότερη αισιοδοξία να ταινίζουμε το μέλλον. Η ακατάσταση κρυμμένη που απόλυτη πλειοψηφία τους ανθρώπους πολίτες της Κρυμαίας πήραν απόφαση από Θεού να είναι η Κρυμαία τώρα με την Ρωσία. Είναι φυσική απόφαση και τώρα αποκλεισμός είναι και για πολίτες της Κρυμαίας και για τους 5.000 τους Έλληνες στην Κρυμαία. Πώς μπορεί η Ελλάδα να λύνει αυτό το πρόβλημα? Διακόπτουν οικογενειακές πολιτιστικές σχέσεις τους συμπατριώτες μας. Δεν είμαστε τώρα στην ένδειξη τύπου. Όχι. Ερώτηση, απάντηση. Ναι. Συγγνώμη, είπα. Κύριε Νίκο, μακάρι να είχατε δυνατότητα να λύσω όλα τα προβλήματα και να λύσω και το πρόβλημα της Κρυμαίας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση είναι να συμβάλλει στα πλαίσια των διεθνών φόρουμ, όπου λαμβάνουμε θέση και όπου έχουμε θέση ισότιμη στην κατεύθυνση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Όσο για τους Έλληνες που ζουν στην ευρύτερη ταραγμένη περιοχή, τους πολίτες ελληνικής καταγωγής, είναι μεγάλη η έγνοια μας
Είναι μεγάλη η ανησυχία μας. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε φροντίσει να έχουμε σχέδια για την ομιγένετο απομάκρυση αυτών των ανθρώπων, αν οι εχθροπραξίες ενταθούν. Έχει έτοιμο σχέδιο ο Υπουργός των Εξωτερικών. Και ταυτόχρονα η έγνοια αυτή δεν είναι θεωρητική, είναι μια έγνοια που αφορά διαρκείς και καθημερινές επαφές, επικοινωνίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα αυτών των πολιτών. Όμως η διασφάλιση της ακεραιότητας δεν εξασφαλίζεται με σχέδια διαφυγής, αλλά μέσα από την ειρήνευση και την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Και εμείς διεκδικούμε μία λύση που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα το διεθνές δίκαιο, αλλά και το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους. Поскольку у нас очень, я, к сожалению, должен прекратить наш... Нет, а? Ну, на одну секунду. Поскольку... Я говорю это к тому только, чтобы поняли, что я одну секунду могу занять. Сейчас будет этот год, а у меня уже много лет идут выставки, издаются книги и много всего прославляющего мою любимую золотую бриллиантовую Ладу. Я хочу... Я хочу передать вам, к сожалению, большие книги были очень тяжелые, я их не притащила, но вот эта небольшая, здесь Диоген и Аристотель, прощание Гектора с Андромахой, похищение Европы и так далее. Вот это приглашение на выставку в Академии, которая была еще в июле, но здесь тоже репродукции греческих работ. Спасибо. И, наконец, моя, подождите секунду, визитка, где есть мой сайт. Вот здесь сайт, где столько греческих работ, с такой любовью, с таким счастьем, что, наконец, следующий год Россия. Я каждый год в Грецию езжу и массу работ там сделала. Вот, что следующий год – это наша общая любовь и дружба. Все. Спасибо. Дорогие друзья, мы заявили, я в своем выступлении премьер-министр, о том, что мы подписываем сегодня соглашение ГИМО и Дипломатической Академии. Я приглашаю проректора ГИМО профессора Кириллова, проректора университета Кабинского Кабардиста сюда за стол для подписания соглашения. А где наш Уважаемые гости, просьба на местах. Аксиотимые кири, паракалу на параменты стистейси сас. Паракалу оли на параменты стистейси сас. Фититес, проскаклимени, паракалу на касисете. Касисте, паракалу. Yeah.
παρακαλώ τον καθηγητή Ιβανόφ και τον αντιπρίτανη του, του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Αξιότιμοι κύριοι φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνάντηση, με πολύ ειλικρινή συναισθήματα θα θέλαμε να ευχηθούμε στον Πρωθυπουργό και στην ελληνική κυβέρνηση την πάση επιτυχία στην επίλυση των προβλημάτων που τίθενται μπροστά του και στον Πρωθυπουργό και στη σύζυγό του κάθε ευτυχία και επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα хочу поблагодарить вас всех тепло за прием. Пожелать, раз вы так глубоко любите Грецию, με τη συνεργασία των πανεπιστημίων να προχωρήσουμε και σε ανταλλαγές φοιτητών και σύντομα να επισκεφτείτε την Ελλάδα. Раз мы уже подписали сотрудничество, чтобы вы, чтобы дальше был и обмен студентами, чтобы скоро вы смогли посетить Грецию.